Και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας και τις ευχές μας για καλή χρονιά, γιατί νομίζω στον αέρα δεν είπαμε. Είπαμε, δεν ξέρω. Κώστα Προύσαλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είπαμε πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Το είπαμε. Α, ναι, ήταν πολύ νωρίς. Ήταν. Τρεις του μηνός. Άρα τα είπαμε δύο. Τα είπαμε δύο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δεν πειράζει. Καλή χρονιά πάλι. Και βέβαια. Καλή χρονιά, με υγεία. Νομίζω ότι και θέλω να πιστεύω, το έχεις αφουγκραστεί και εσύ όλη αυτή την εβδομάδα, ότι αύριο το γήπεδο θα είναι παρόμοιο όπως με τον ΠΑΟΚ και είναι κάτι που επιθυμείται και πάρα πολύ, έτσι. Σχήμα και προσπαθούμε να με τις νίκες μας να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Τον θέλουμε. Μας στηρίζει, μας δίνει δύναμη για την δύσκολη συνέχεια που έχουμε. Μας δίνει δύναμη και εκείνη τη στιγμή μέσα στον αγώνα. Τι να πω για τον κόσμο του Ηρακλή. Μακάρι να έρθει στο γήπεδο, τον θέλουμε. Έχετε και πει. Και σαν αθλητές και σαν διοίκηση, τον χρειαζόμαστε. Το έχετε πει στην κυριολεξία όλοι σας, μα όλοι σας ανεξαιρέτως, ότι παίζουμε τελείως διαφορετικά. Μπορεί κάποιος να μην το καταλαβαίνει. Εσείς το ξέρετε βέβαια, γιατί το ζείτε το μάτς καλύτερα από όλους. Ότι παίζουμε τελείως διαφορετικά με γεμάτη μίκρα, τελείως διαφορετικά με μισογεμάτη μίκρα. Και το έχετε αποδείξει αυτό, έτσι. Αυτό ισχύει για όλους τους ομάδες, όχι μόνο για μας. Αλλά πόσο μάλλον. Εντάξει, εδώ για τον φετινό Ηρακλή, ο κόσμος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και αυτό το δείχνει και τα αποτελέσματα που έχει κάνει η ομάδα. Μέσα στη μίκρα, με κόσμο, δεν έχουμε χάσει κανέναν αγώνα, μα κανένα. Και όταν πάμε έξω, χάνουμε πολύ από τη δύναμή μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Ότι ο φετινός Ηρακλής τον χρειάζεται. Και όχι μόνο η διοίκηση τον χρειάζεται να έρθει να βοηθήσει τη διοίκηση. Οι παίκτες τον χρειάζονται αγωνιστικά, πώς να το πω. Είναι στα πλάνα μας, είναι στον σχεδιασμό μας. Το θέλουμε. Γουστάρουμε να παίζουμε γι' αυτόν. Αυτό είπες το ρήμα που το αποδεικνύει όλα, Κώστα. Το γουστάρουμε. Και εσείς ένας από τους αθλητές, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά, που παίρνουν πάρα πολλά από τον κόσμο, που δίνουν πάρα πολλά στον κόσμο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ένας πόντος, ένα μπλοκ, μια φάση, ένας άσος, οτιδήποτε μπορεί να. Γυρίσει το παιχνίδι κατευθείαν. Να το γυρίσει. Μια μπάλα είναι. Μια μπάλα και. Έτσι ακριβώς. Και αυτό, ειδικά ο φετινός Ηρακλής, που όλες τις μπάλες κυνηγάει, τον κάθε πόντο, το κάθε σετ, το κάθε παιχνίδι που τον κυνηγάει. Μια μπάλα, μια φάση, μια όθηση από τον κόσμο μας δίνει δίποντο, τρίποντο, μας ανεβάζει. Mm-hmm. Αύριο. Ομολογουμένως μιλάμε για ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί κάποιος μπορεί να δει τη βαθμολογία και να πει εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει 9 βαθμούς, αλλά φαντάζομαι ούτε εσύ θα συμφωνήσεις αυτό που. Ούτε εσύ θα διαφωνήσεις αυτό που θα πω, το ότι έχει ενισχυθεί, έχει πάρει κάποιους Βραζιλιάνους, αν δεν κάνω λάθος. Είναι τελείως διαφορετική ομάδα σε σχέση με τον πρώτο γύρο και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή αυτό το παιχνίδι, παρά το ότι είναι στην προτελευταία θέση, έτσι δεν είναι. Κοίταξε, συμφωνώ απόλυτα ότι το αυριανό παιχνίδι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί με δύο πολύ καλούς παίκτες και εμείς έχουμε παραμείνει οι ίδιοι. Θέλουμε να συνεχίσουμε το σερί των νικών μέσα στην έδρα μας, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Μην κοιτάτε βαθμολογίες του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός θα ανέβει και στο χέρι μας είναι να τον κρατήσουμε χαμηλά και θέλουμε να τον κρατήσουμε χαμηλά. Mm-hmm. Περιμένεις ένα ντέρμπι αύριο ή θεωρείς ότι αν ο Ηρακλής είναι αυτός που πρέπει να είναι, θα κάνει αυτό που έκανε με την Χαλκίδα? Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τη Χαλκίδα, αν θυμάσαι παραμονές του αγώνα, ναι, μεν υπήρχε η καλή ψυχολογία από το 3-2 με τον ΠΑΟΚ, αλλά όλοι σας και καλά κάνατε, τον υπολογίζατε πάρα πολύ τον αντίπαλο, λέγατε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Βέβαια, μέσα στο γήπεδο αποδείξατε ότι ήταν εύκολο το απόγευμα. Εξίσου τον υπολογίζουμε τον αντίπαλο, το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Μη σου πω και παραπάνω. Ναι. Γιατί ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί, ξέρουμε ότι είναι ντέρμπι. Σε όποια κατάσταση να είναι και ο Παναθηναϊκός, θέλουμε τον κόσμο. Εμείς είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για να παλέψουμε. Και όπως είπα πριν, με την νεανική ομάδα που έχουμε, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα για μας. Μακάρι με την απόδοσή μας να το κάνουμε εύκολο. Και αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Αλλά δεν θα είναι εύκολο το αυριανό παιχνίδι. Είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω αν θες να ασχοληθείς ή να σχολιάσεις και αυτό που έγινε πρόσφατα με τον ορισμό, που η αλήθεια είναι είσαι πάρα πολλά χρόνια στο βόλεϊ. Είναι σκάνδαλο. Έχει βγάλει ανακοίνωση και ο Ηρακλής. Είναι σκάνδαλο, έτσι, δεν το συζητάμε. Είναι σκάνδαλο. Κοίτα, αν ήταν. Γιατί είναι η πρώτη φορά, δεν έχει ξαναγίνει. Δεν θα μιλούσα για σκάνδαλο. Σωστά. Γιατί είναι η πρώτη φορά αυτή τη στιγμή που ανεβαίνει αθηναϊκή ομάδα να παίξει στη Θεσσαλονίκη και ορίζεται αθηναίος διαιτητής. Εμείς έχουμε παίξει τόσα παιχνίδια και στην Αθήνα και εκτός Αθηνών. Δεν έχει έρθει ένας θεσσαλονικιός διαιτητής να σφυρίξει. Όταν λέμε Αθηναίος και Θεσσαλονικιός, το διευκρινίζουμε και στους ακροατές μας ότι μιλάμε από συγκεκριμένους συνδέσμους. Για παράδειγμα, ο συγκεκριμένος διαιτητής έχει καταγωγή από το Σουφλί. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει σε ποιο σύνδεσμο είναι. Ανήκει στο σύνδεσμο Αθηνών
είναι μόνιμα στην Αθήνα και έρχεται τώρα πρώτη φορά να έρθει η Θεσσαλονίκη να παίξει στο Ηρακλής Παναθηναϊκός. Και θυμάσαι πολύ καλά, Κώστα, ότι στο Παναθηναϊκός Ηρακλής δεν σας σφύριξε διαιτής από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι δεν είναι? Δεν έχει γίνει. Όχι μόνο για τον Ηρακλή, για καμία ομάδα. Όποιο παιχνίδι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, σφυρίζουν από το σύνδεσμο Θεσσαλονίκης ή Βορείου Ελλάδος. Και όταν γίνονται παιχνίδια κάτω στην Αθήνα ή σε νησιά ή στην Πάτα, σφυρίζουν από εκεί. Τι σου λέει τώρα, ασχολείσαι, ως Κώστας ασχολείσαι με αυτό, σου λέει κάτι, σε επισμόνι, το χαρακτήρισε σκάνδαλο και καλά έκανες. Καταρχήν μας τρελαίνει. Ναι. Γιατί σε εμάς αυτό να γίνει. Και κατά δεύτερον, μετά από εκεί πέρα μας πεισμόνι και θέλουμε να αποδείξουμε ότι όποιος ιδιωτής και να παίζει, η ομάδα μας πρέπει και θα είναι αυτή που θα είναι, για να κερδίσει και αν χρησιμοποιεί και τον διδυτή. Ναι, αυτό είναι σπουδαίο. Αυτό είναι σπουδαίο που λες, το αν χρειαστεί και τον διαιτητή, γιατί εκεί δείχνεις και τη δυναμική. Θέλουμε να κερδίσουμε αυτό, το συζητάμε. Εννοείται. Για να παραμείνουμε ψηλά στην βαθμολογία. Το τελευταίο διάστημα ο Ηρακλής μπαινοβγαίνει στην τετράδα. Κοίταξε, αν έμενε η ομάδα όπως ήταν στον αρχικό. Εκεί θα πάω τώρα. Εκεί θα πάω. Διαφορετικά αυτή τη στιγμή. Εκεί θα πάω τώρα. Παρόλα αυτά, η ομάδα είναι ακόμα μέσα στους στόχους της. Είναι μέσα στους στόχους, είναι πολύ κοντά στην τετράδα, μόλις ένα βαθμό πίσω από τον Ηρακλή Χαλκίδας. Όχι, δεν είναι τετράδα στην αρχή της χρονιάς. Εμείς τον κάναμε να είναι τετράδα. Ναι, αλλά μας κάνατε και με το. Μπράβο, μας κάνατε με το βόλεϊ που παίζετε να το θέλουμε ως στόχο, έτσι. Δεν το συζητάμε. Εκεί θέλουμε και εκεί θέλουμε να είμαστε. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έγιναν διάφορα όσον αφορά το ταξίδι σας στην Σύρο. Και ως αρχηγός ασχολήθηκες πάρα πολύ με αυτό. Και η ανακοίνωση που βγήκε από την ομάδα και οι δικές σας αντιδράσεις ως αθλητές. Δυστυχώς, όπως έγινε γνωστό από την ίδια την διοίκηση του Ηρακλή, το ποσό των 5.900 ευρώ, που πραγματικά ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, ότι δόθηκαν τόσα πολλά λεφτά για ένα ταξίδι, γιατί ουσιαστικά πληρώθηκε δύο φορές αυτό το ταξίδι στη Σύρο. Θα ήταν ένα ποσό που κάλλιστα θα μπορούσε να πάει για την άρση της απαγόρευσης μεταγραφών. Κάλλιστα θα μπορούσε να έχει ένα νέο συμπαίκτη σου, έναν Έλληνα κεντρικό που τον χρειάζεται πάρα πολύ. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αύριο να γεμίσει το γήπεδο, να κοπούν όλα τα εισιτήρια που θα διατεθούν. Γιατί ο αρχηγός θα μας το πει τώρα του Ηρακλή, το πόσο σημαντικό είναι να αποκτηθεί και ένας κεντρικός για να ενισχυθεί η ομάδα, για να βγάλουμε και άλλα γούστα στη συνέχεια. Κώστα, έτσι δεν είναι? Εντάξει, όσο θα ενισχύεται η ομάδα, αυτή η ομάδα θα πηγαίνει καλύτερα. Αυτό είναι de facto. Και στην προπόνηση θα ανέβουμε και θα γίνουμε καλύτεροι σαν ομάδα. Και αυτό θα φανεί και μέσα στο γήπεδο. Αυτό δεν το συζητάμε. Και σου είπα και πριν, τον κόσμο το χρειαζόμαστε. Το χρειάζεται και η διοίκηση και εμείς. Είναι διπλός στόχος ο αυριανός. Και να γεμίσουμε τη μίγα από τον κόσμο και να κερδίσουμε. Και να, αν γίνεται από εβδομάδα, αν γίνεται από Δευτέρα, να υπάρχει νέος αθλητής στην ομάδα. Mm-hmm. Θα είναι ένα κλικ που θα αλλάξει τα δεδομένα. Η έλευση ενός κεντρικού. Εντάξει, εξαρτάται και ποιος παίκτης θα είναι. Εξαρτάται πόσο γρήγορα θα τον βάλουμε στο κόλπο. Εξαρτάται πολλά. Σίγουρα όμως θα μας βοηθήσει. Δεν το συζητάμε. Θα μας βοηθήσει. Εξαρτάται πόσο καλός παίκτης θα είναι αυτός για να μας ανεβάσει κι άλλο. Πάνω σε αυτό που είπαμε, ότι είναι η πρώτη φορά, ένας φίλος γράφει, πες στον Κώστα πως η πρώτη φορά πάντα ξεκινά από τον Ηρακλή. Σε όλα τα επίπεδα. Είναι γιατί αλήθεια όμως, αυτό γιατί. Πρώτη φορά η νόμη στο ποδόσφαιρο, πρώτη φορά η νόμη στο βόλεϊ, πρώτη φορά Αθηναίος ρέφερι στον Ηρακλή. Αυτά τα πρώτη φορά τα έχουμε, η αλήθεια είναι. Έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία. Ας κερδίσουμε από τη Μίκα, ας κερδίσουμε και ας στείλουμε ένα μήνυμα κάτω και κάτω. Εκεί που παίρνουν οι αποφάσεις. Ότι με εμάς δεν θα παίζουν. Και ένα κουτί γλυκά μετά. Και δύο. Και δύο. Θα σε εκνευρίσω λίγο ακόμα, να μας περιγράψεις πώς έζησες όλο αυτό με τη Σύρο, με το Φίνικα. Και για αυτό που έγινε, που πάλι ήταν σκάνδαλο, γιατί σας βάλανε με το ζόρι σε ένα πούλμα να ταξιδεύετε από τις 11 το βράδυ, να πάτε το πρωί ξημερώματα και να μπείτε σε αεροπλάνο και μετά σε καράβι κτλ. Αυτό ήταν το τελευταίο. Το πρόβλημα ήταν η αγωνιστική προετοιμασία για το παιχνίδι. Ναι. Γιατί ξεκινάμε, όταν παίζουμε Σάββατο, συνήθως την Πέμπτη το πρωί κάνουμε βάρη. Εκρηκτικά βάρη για να είμαστε όσο δυνατόν πιο εκρηκτικοί το Σάββατο. Mm-hmm. Εμείς ξέροντας ότι θα παίξουμε Κυριακή, δεν κάναμε την Πέμπτη το πρωί βάρη. Και τα βάλατε για την ημέρα του ταξιδιού. Και πηγαίνουμε την Παρασκευή. Και πηγαίνουμε την Παρασκευή το πρωί να κάνουμε. Να κάνουμε βάρη δύο μέρες πριν τον αγώνα. Πάμε στην προπόνηση στην απογευματινή και μας λένε παιδιά, 5 ώρα, Και μας λένε παιδιά, 10 ώρα φεύγουμε. Πού να πάμε, ρε παιδιά, σπίτια, οικογένειες. Στις 5 σας είπαν ότι σε 5 ώρες φεύγετε. Ναι. Φεύγουμε, ναι, και να κάνουμε και προπόνηση. Και να ετοιμάσουμε τους εαυτούς μας. Αυτό είναι το πιο περίεργο. Δεν είναι το πώς φτάσαμε στη Σύρο. Την προετοιμασία για τον αγώνα για τη Σύρο μετράει. Έχεις δίκιο. Εκεί πώς ήταν το κλίμα, δηλαδή τι σας είπαν, δεν μπορεί να μην υπόθηκε κάτι. Εντάξει, κάτι υπόθηκε. Υπόθηκε και από τη Σύρο για τις ανακοινώσεις, ήταν λογικό. Εντάξει, και αυτοί θέλουν να υπερασπιστούν την ομάδα τους.
Αλλά και εμείς κάποια στιγμή είμαστε στον Ηρακλή. Δεν γίνεται να αποφασίζουν άλλοι για μας. Είμαστε ο Ηρακλής. Πώς θα γίνει? Έτσι ακριβώς. Και παρόλα αυτά, θεωρώ ότι βέβαια το παιχνίδι δεν είχε τηλεοπτική κάλυψη από αυτά που μάθαμε αργότερα, ότι αν Κωστή δεν υπήρχε η απουσία, η σημαντική απουσία του Δημήτρου Εφρεμίδη, που το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι και πάρα πολύ φορμαρισμένος και αναδείχθηκε και MVP με τον ΠΑΟΚ, εκεί στο 9-13 νομίζω στο πρώτο σετ, από εκεί και μετά δεν αγωνίστηκε, θεωρώ ότι θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και δεν θα είχαμε την ήττα με 3-0. Γιατί ακούει κάποιος το 3-0 και νομίζω ότι δεν άξιζε ο Ηρακλής κάτι παραπάνω. Παρόλα αυτά είχαμε και σετ μπολ στο δεύτερο σετ. Για το 1-1. Ναι. Κάθε παιδί που λείπει από την ομάδα είναι σημαντική απώλεια. Οποιοδήποτε και να είναι. Αλλά πάλι ήμασταν μέσα στο παιχνίδι. Πάλι από δικά μας λάθη αφήσαμε τη Σύρο να είναι 2-0 μπροστά. Ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να είναι 0-2. Το δεύτερο σετ πήγε στο 29-27. Και στο πρώτο ήμασταν 13-9 μπροστά. Οπότε εκεί πρέπει τα παιχνίδια να τα τελειώνουν. Εντάξει, αυτό ανήκει... αυτό ανήκει στο παρελθόν, δεν μπορεί να αλλάξει, οπότε... Μπορούμε να πάρουμε μαθήματα από αυτό, όμως, και να μην ξαναγίνουν. Σωστά. Ο Εφρεμίδης, τώρα που το συζητάμε, είναι ok για αύριο? Κανονικά, το μεσημέρι κάναμε προπόνηση, όλα τα παιδιά κομπλέ. Είναι έτοιμα για αύριο. Κομπλέ. Ωραία, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ. Ραντεβού στο γήπεδο. Και καλή δύναμη ραντεβού στο γήπεδο. Και να, ραντεβού 9 η ώρα. Σωστά. Σε λίγο θα είστε εκεί, έτσι, όλη η ομάδα. Ναι. Περισσότεροι, γιατί κάποιοι περισσότεροι. Σε μία ώρα, ναι. Σε μία ώρα. Εκεί, αν θυμάμαι καλά, έχεις πάει και με κούπα, ε. Εκεί είχαμε πάει Βασιλόπιτα πριν τον Ντάμπλ και μετά πήγαμε και με τις... Και με τις δύο κούπες. Το 12. Το 12, ναι. Εντάξει. Σήμερα Βασιλόπιτα και... Μακάρι, αύριο μεθαύριο δεν ξέρεις. Γι' αυτό ήθελα να τα ζήσουμε ξανά. Δεν ξέρεις αύριο μεθαύριο τι μπορεί να γίνει. Θα ευχηθώ, Κώστα, να περάσετε αύριο καλά. Γιατί όταν περνάτε καλά μέσα στο γήπεδο, συνήθως περνάει και ο κόσμος καλά, δηλαδή κερδίζει η ομάδα. Με τον ΠΑΟΚ αυτό κάνατε. Περάσατε καλά, το απολαύσατε αυτό που παίζατε και εύχομαι το ίδιο να γίνει και αύριο. Δεν γίνεται με γεμάτη μικρά να μην πετάμε καλά και να μην βγάλουμε γούστα όλοι μαζί. Γι' αυτό αύριο σας καλώ να έρθετε να βγάλουμε πάλι γούστα. Εκεί θα είμαστε. Να είσαι καλά, Κωστή. Καλό απόγευμα. Να περάσετε καλά και το βράδυ. Να είσαι καλά.